Για τη συνέχεια σας καλημερίσουμε με τον κύριο Γιώργο Αράπογλου μαζί. Είναι ο νομικός σύμβουλος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων εδώ στο Ηράκλειο. Τι κάνετε, κύριε Αράπογλου? Καλημέρα σας, κυρία Δουλγεράκη. Λοιπόν, αρχικά, όπως έλεγε και χθες στον κόσμο, είχαμε πει ότι θα του δίναμε περισσότερες διευκρινήσεις αναφορικά με τους νέους κανόνες που συζητούνται για τα άρτια οικόπεδο, με πρόσωπο 25 μέτρα όμως που φέρνει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Αλλά σήμερα υπάρχουν και δημοσιεύματα στον Αθηναϊκό Τύπο που έχουν τον τίτλο «Σχέδιο για αλλαγές στις αντικειμενικές αξίες από το 2025». Ας πούμε, αν σταματήσω στην απογευματινή, το σχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, αυτόματες αντικειμενικές στα ακίνητα θα αλλάζουν κάθε χρόνο ανάλογα με τις εξελίξεις στην κτηματαγορά, πώς ξέφυγαν οι εμπορικές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, επέκταση σε 2.167 περιοχές εκτός συστήματος, όπως επίσης από τα νέα σήμερα, πέναλτι σοκ για τους ιδιοκτήτες, πρόστιμο 10% στην αξία του ακινήτου, αφορά επαγγελματικούς χώρους, γραφεία, καταστήματα κλπ, πότε επιβάλλεται και πώς μπορεί να αποφευθεί. Τα χρονικά περιθώρια υπάρχουν έως την επιβολή. Οι 7 κατηγορίες κτηρίων για τις οποίες απαιτείται έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας. Το πολυμπερδέψαμε το πράγμα. Στο τέλος δεν θα θέλουμε να έχουμε και τίποτα στο όνομά μας, έτσι όπως πάει η ιστορία, αλλά μας λέτε τι συμβαίνει? Ναι, όπως παρατηρείτε, οι εξελίξεις γενικά όσον αφορά τα ακίνητα είναι πάρα πολλές, και όσον αφορά το τελευταίο ζήτημα των αντικειμενικών αξιών, να πούμε ότι οι αντικειμενικές αξίες σε σχέση με τις εμπορικές αξίες είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Οι αντικειμενικές αξίες στην ουσία είναι αξίες οι οποίες επηρεάζουν φόρους όπως είναι ο έμφυα, και είναι ενδεικτικό στοιχείο ούτως ώστε να υπολογιστούν κάποιοι φόροι και κάποιοι συντελεστές. Όπως παραδείγματος χάρη, σε ένα ακίνητο η αντικειμενική του αξία εξαρτάται με βάση το συντελεστή θέσης που έχει ένα ακίνητο, το συντελεστή, το κατά πόσο έχει πρόσωπο σε δρόμο ένα ακίνητο ή σε ποιον όροφο βρίσκεται ένα κτίσμα ενός ακινήτου. Συνεπώς είναι ένα ενδεικτικό στοιχείο η αντικειμενική αξία ενός ακινήτου, προκειμένου να υπολογιστούν φόροι όπως παραδείγματος χάρη ο έμφυα ή όπως είναι το ΤΑΠ για ένα ακίνητο. Ναι, αλλά εδώ όμως φαίνεται ότι από εδώ και κάτω, με βάση τις εμπορικές αξίες, θα παντρεύουν και τις αντικειμενικές αξίες, και οι εμπορικές τιμές θα προσαρμόζονται, οι αντικειμενικές αξίες θα έρχονται και θα κουμπώνουν πάνω στις εμπορικές τιμές. Ακριβώς, αυτό επιδιώκει η κυβέρνηση, και αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο επιδιώκει ούτως ώστε να υπάρχει μια εξισορρόπηση των τιμών μεταξύ, δηλαδή, της εμπορικής αξίας και της αντικειμενικής αξίας ενός ακινήτου, καθώς όπως γνωρίζουμε μέχρι σήμερα υπήρχε μεγάλη διαφοροποίηση μεταξύ της αντικειμενικής αξίας και της εμπορικής αξίας ενός ακινήτου, καθώς συνήθως η εμπορική αξία υπερεύαινε την αντικειμενική αξία ενός ακινήτου, λόγω του ότι και υπήρχε ελεύθερη συμφωνία των μερών και υπήρχαν κάποια άλλα στοιχεία που υπολόγιζε ο εκάστοτε ιδιοκτήτης όσον αφορά την εμπορική του αξία, που δεν μπορούσαν να υπολογιστούν με το σύστημα των αντικειμενικών αξιών, καθώς άλλη αξία υπολογιζόταν για ένα ακίνητο το οποίο ένας ιδιοκτήτης το είχε αποκτήσει από κληρονομιά και είχε εκτιμήσει κάποια άλλη αξία για το ακίνητό του, και άλλη αξία έχει ένα ακίνητο όταν το έχει χτίσει ο ίδιος ο ιδιοκτήτης. Ωραία. Έχει αγοράσει με τα δικά του λεφτά ο ίδιος ο ιδιοκτήτης και εκτιμάει ότι έχει υψηλότερη αξία συγκριτικά με την αντικειμενική του αξία. Ναι, να σας πω, αυτό απλά και πρακτικά, για τη δική μου την τσέπη, τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή, αν θέλετε, την εξισορρόπηση, όπως λέτε, αντικειμενικής και εμπορικής αξίας από το 2025 και μετά? Το πιο πιθανό σενάριο είναι ότι θα δούμε οι ιδιοκτήτες κάποια αύξηση όσον αφορά τον έμφυα, καθώς αν υπολογιστεί ότι η αντικειμενική αξία θα εξισορροπηστεί με την εμπορική αξία, το πιο πιθανό σενάριο είναι να αυξηθούν οι αντικειμενικές αξίες, με αποτέλεσμα
να δουν στα εκαθαριστικά του έμφυα οι ιδιοκτήτες κάποια αύξηση. Αν θυμάστε πολύ καλά, πριν 2 χρόνια είχαμε την αύξηση των αντικειμενικών αξιών και την ένταξη αρκετών περιοχών και στην Κρήτη στο σύστημα των αντικειμενικών αξιών, με αποτέλεσμα να αυξηθεί κατά κάποιο τρόπο έμφυα. Όμως αυτό δεν αποτυπώθηκε στα εκαθαριστικά έμφυα, λόγω του ότι η κυβέρνηση τότε είχε αποφασίσει τη μείωση του έμφυα σε ποσοστό που έφτανε περίπου το 20-25%, εξιστορροπώντας με αυτόν τον τρόπο την αύξηση τότε των αντικειμενικών αξιών, δίχως αυτό να επηρεάσει τους ιδιοκτήτες όσον αφορά τον έμφυα που πλήρωναν. Αυτό τότε σημαίνει και στις αγοραπολισίες ότι για να αγοράσεις εκτοξεύονται οι τιμές στα ύψη, γιατί μπορεί να είναι ακόμα και διπλάσιες, τουλάχιστον σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα είναι απλησίαστες, αλλά όπως βλέπουμε και στα δημοσιεύματα, 1267 περιοχές σε όλη τη χώρα, εκεί όπου θα γίνει αυτή η εξισορρόπηση, φαίνεται ότι μας βάζει όλους μαζί, 2167 οι περιοχές, σωστά το θυμάμαι, που ήταν εκτός συστήματος, και μπαίνουν και αυτές οι περιοχές μέσα σε αυτή την εξισορρόπηση αντικειμενικής εμπορικής αξίας, ότι τα πάντα θα πάρουν τα πάνω τους και θα είναι απλησίαστα, πραγματικά απλησίαστα, κύριε Αράπογλου. Ακριβώς, και με αυτόν τον τρόπο στην ουσία αυτό που προβλέπεται για το μέλλον είναι ότι όσοι επιθυμούν να προβούν σε οποιαδήποτε αγοραπολισία, αφενός θα επιβαρύνονται με υψηλότερο φόρο μεταβίβαση, καθώς αυτή τη στιγμή μιλάμε ο φόρος μεταβίβαση είναι 3% που υπολογίζεται με βάση τη συγκεκριμένη αξία, και επίσης πολλοί ιδιοκτήτες, Έλληνες ιδιοκτήτες που θα επιθυμούν να επενδύσουν τα χρήματά τους, επειδή οι τιμές θα είναι αυξημένες, πιθανότατα να μην έχουν τη δυνατότητα αυτή και να απευθύνονται τα ακίνητα που θα είναι διαθέσιμα και θα διατίθενται για πώληση σε συγκεκριμένο αγοραστικό κοινό, με την πιθανότητα να υπάρχει μεγαλύτερο και υψηλότερο ενδιαφέρον από επενδυτές του εξωτερικού, καθώς οι τιμές θα είναι ιδιαίτερα αυξημένες και σίγουρα δεν θα μπορεί ένας μέσος Έλληνας πολίτης να επενδύσει σε ένα ακίνητο του οποίου η αξία συγκριτικά με σήμερα θα έχει ανέβει στο 20-30%. Είπατε πριν από λίγο ότι το πιο πιθανό σενάριο με αυτή την εξισορρόπηση αντικειμενικής και εμπορικής αξίας, η οποία μελετάται και έρχεται από το 2025 και μετά και θα αλλάζει κάθε χρόνο, δεν θα είναι κάτι στάνταρ, αυτό το οποίο λέει τουλάχιστον το Υπουργείο, ότι το πιο πιθανό σενάριο είναι να υπάρχει αύξηση στον έμφυα, αύξηση στον ΤΑΠ. Αυτό σημαίνει ότι και για τις αγοραπολισίες και για τα λοιπά τέλη, ότι όλα θα ανέβουν προς τα πάνω. Επίσης κληρονομιές, επίσης γονικές παροχές και τα υπόλοιπα, επίσης σε ασφαλιστήρια συμβόλαια, επίσης σε ό,τι άλλο τρέχει και χρεώνεται στον Έλληνα ιδιοκτήτη. Ακριβώς, σε όλα αυτά τα κριτήρια που αναφέρατε, καθώς όπως γνωρίζουμε και στην κληρονομιά σε συγγενείς πρώτου βαθμού υπάρχει αφορολόγητο όριο 150.000 ευρώ με βάση την αξία της κληρονομιάς περιουσία, όπου αυτή η αξία υπολογίζεται με βάση την αντικειμενική αξία των ακινήτων. Συνεπώς, εάν υπερβαίνει ένα ποσοστό της τάξης των 150.000 ευρώ, όπως είπαμε, της αξίας της κληρονομιάς περιουσία, εκεί μετά ο ιδιοκτήτης, ο κληρονόμος, θα πρέπει να πληρώσει 1% επί της κληρονομιάς περιουσίας. Καταλαβαίνετε ότι πολλά ακίνητα τα οποία μπορεί να ήταν σε αυτό το όριο πολύ κοντά θα υπερβούν αυτό το όριο και θα κληθούν οι ιδιοκτήτες, οι κληρονόμοι να πληρώσουν αυτό το 1%. Όσον αφορά όμως τις γονικές παροχές, επειδή ήδη το όριο είναι πολύ υψηλό για τις αφορολόγητες γονικές παροχές που είναι στα 800.000 ευρώ για κάθε μεταβίβαση από κάθε γονέα προς κάθε τέκνο, αυτό το όριο είναι ιδιαίτερα υψηλό και θεωρώ ότι δεν θα το επηρεάσει όσον αφορά την αξία των μεταβιβάσεων, καθώς ήδη είναι ιδιαίτερα υψηλό το όριο. Και επίσης όσον αφορά τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, θα επηρεαστεί, καθώς και τώρα όπως πολύ καλά γνωρίζουμε είναι ένα επίκαιρο ζήτημα όσον αφορά την ασφάλιση των κτηρίων και την έκπτωση που είχε προβλεφτεί για τον έμφυα της τάξης του 10%.
Μάλιστα. Κύριε Ραπουγλού, αυτό το θέμα με τους νέους κανόνες που το έχουμε συζητήσει βέβαια ως οικόπεδα, τα εκτός σχεδίου στα τέσσερα στρέμματα και με την οικοδόμησή τους έχει απασχολήσει πάρα πολύ. Αλλά αυτό το καινούριο με τους νέους κανόνες για άρτια οικόπεδα με πρόσωπο 25 μέτρα, τι στην ευχή περιλαμβάνει, γιατί πραγματικά έχει πάρα πολλούς ανθρώπους, ιδιοκτήτες τέτοιων εκτάσεων σε ομοιρία. Ακριβώς, πολύ σωστά το εντοπίζετε. Είναι ιδιοκτήτες που βρίσκονταν σε ένα καθεστώς γκρίζα ζώνης, καθώς δεν είχε διαμορφωθεί η κατάσταση και το καθεστώς το οποίο ίσχυε στην εκτός σχεδίου δόμης τα τελευταία χρόνια, όπως είχαμε εξαγγείλει και τον Ιανουάριο από τη συχνότητά σας, ήταν για ψήφιση ένα νομοσχέδιο το οποίο προβλεπόταν να εισαχθεί μέσα στο Φεβρουάριο για ψήφιση. Τώρα το σχέδιο νόμου έχει βγει στην δημοσιότητα και θα βγει σε δημόσια διαβούλευση τις προσεχείς ημέρες. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι πάνω από 2 εκατομμύρια ακίνητα αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν θα μπορούν να οικοδομήσουν, και μιλάμε για 2 εκατομμύρια ακίνητα τα οποία έχουν έκταση πάνω από 4 στρέμματα και βρίσκονται εκτός σχεδίου. Όπως επίσης οι ιδιοκτήτες οι οποίοι τα τελευταία 5 χρόνια αγόρασαν τα συγκεκριμένα ακίνητα με βάση το προηγούμενο καθεστώς και τα ακίνητα αυτά, ασχέτως αν είχαν πρόσωπο σε δρόμο ή όχι, εφόσον προϋφίστανται πριν από το 1977, αυτά τα ακίνητα δεν επηρεάζονται και θα μπορούν να οικοδομηθούν, όπως επίσης και ακίνητα εκτός σχεδίου για τα οποία οι ιδιοκτήτες τους είχαν βγάλει προέγκριση οικοδομικών αδειών ή είχαν εκδώσει οικοδομικές άδειες, δεν θα επηρεαστούν από αυτό το καθεστώς. Όμως οι ιδιοκτήτες οι οποίοι έχουν ακίνητα χωρίς να έχουν εκδώσει οικοδομικές άδειες και βρίσκονται εκτός σχεδίου και έχουν έκταση πάνω από 4 στρέμματα και πρόσωπο σε δρόμο μέχρι 25 μέτρα, αυτοί οι ιδιοκτήτες θα έχουν αυστηρούς περιορισμούς όσον αφορά την δόμηση των ακινήτων τους, και πολλοί από αυτούς, παρόλο που θα έχουν ακίνητα που υπερβαίνουν τα 4 στρέμματα και βρίσκονται εκτός σχεδίου, δεν θα μπορέσουν να τα οικοδομήσουν. Καταλαβαίνετε ότι η αξία τους αυτή θα μειωθεί αισθητά, καθώς άλλη αξία έχει ένα ακίνητο όταν είναι άρτιο και οικοδομήσιμο και άλλη αξία ένα ακίνητο όταν θεωρείται αγροτεμάχιο. Συνεπώς αυτοί οι ιδιοκτήτες που υπολογίζονται περίπου να είναι 1 εκατομμύριο ιδιοκτήτες, έρχεται ξαφνικά με αυτό το σχέδιο νόμου η κυβέρνηση και θέτει μία ταφόπλακα, θα λέγαμε, όσον αφορά το δικαίωμα που έχουν στην ιδιοκτησία και το δικαίωμα να οικοδομούν τα ακίνητά τους. Να διευκρινίσουμε ένα πράγμα. Είπατε πριν από λίγο, αν το κατάλαβα καλά, ότι εξαιρούνται όλης αυτής της διαδικασίας εκείνοι οι οποίοι έχουν αγοράσει τέτοιες εκτάσεις πριν από το 1977. Όχι, μιλάμε για όσους αγόρασαν αυτές τις εκτάσεις που είπαμε, δηλαδή όσοι αγόρασαν ακίνητα πάνω από 4 στρέμματα εκτός σχεδίου τα τελευταία 5 χρόνια, δηλαδή πριν ψηφιστεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, και οι οποίοι έχουν εκδώσει οικοδομικές άδειες ή έχουν πάρει προέγκριση αδειών, ούτως ώστε να οικοδομούσαν τα ακίνητά τους που βρίσκονται εκτός σχεδίου. Αυτοί λοιπόν εξαιρούνται, μπορούν να προχωρήσουν. Ναι, καθώς σε αυτές τις περιπτώσεις δεν απαιτείται αυτό που προβλέπει το σχέδιο νόμου που θα ψηφιστεί, το οποίο προβλέπει να υπάρχει πρόσωπο σε δρόμο και να προϋπάρχει το ακίνητο από το 1977. Δηλαδή όσοι αγόρασαν τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 5 χρόνια χωρίς να προβλέπεται τότε το νομοσχέδιο το σημερινό που έρχεται για ψήφιση, δηλαδή χωρίς τους όρους που θέτει, που οι όροι είναι να υπάρχει πρόσωπο σε δημόσιο δρόμο, σε αναγνωρισμένο δρόμο, κοινοτικό ή δημοτικό δρόμο, και να υπάρχει πρόσωπο σε δρόμο σε μήκος, αυτοί μπορούν να οικοδομήσουν κανονικά.
χωρίς τους κανόνες και τους περιορισμούς που θα θέσει Μάλιστα. το σχέδιο νόμου που είναι προσφύγει. Τώρα, γιατί βάζει από τη μία τα 25 μέτρα σε αναγνωρισμένο δρόμο πλάτους σχεδόν 3,5 μέτρων και από την άλλη μιλάει επίσης για ένα παράθυρο που έχει, λέει, προβλεφθεί. Βέβαια, όλο αυτό υτίθεται σε δημόσια διαβούλευση, έτσι. Τουλάχιστον αυτό είπαν. Και λέει, κατά εξαίρεση, θα επιτρέπεται δόμηση και σε οικόπεδα με πρόσωπο 3,5 μέτρων υπό την προϋπόθεση ότι δημιουργήθηκαν, δηλαδή κατατμήθηκαν τελευταία φορά πριν από το 1975, εάν στην περιοχή όπου βρίσκονται υπάρχει ήδη ένα κτίριο. Ένα κτίριο με τι? Που μπορεί να είναι ένα μετόχι, που μπορεί να είναι ένα σπίτι, που μπορεί να είναι μία στάνη, που μπορεί να είναι τι, μία πολυκατοικία, τι θέλει να πει? Ακριβώς, σαν κτίριο τεκμέρεται ότι θα είναι και ένα απλό μετόχι ή μία στάνη, όπως λέτε. Αυτό βέβαια μένει να δούμε και στο τελικό σχέδιο νόμου το πώς θα διαμορφωθεί, αν εξειδικευθεί. Και σίγουρα αυτό στην ουσία αφορά ότι το ακίνητο που υπάρχει, που έχει ένας ιδιοκτήτης και ένα γειτονικό ακίνητο έχει κάποιο μετόχι με όριο όπως έχει οριστεί τα 250 μέτρα σαν απόσταση του ενός κτηρίου από το άλλο τεμάχιο που δεν έχει κτίριο και επιθυμεί ο ιδιοκτήτης του να οικοδομήσει, το όριο που θα πρέπει να ξέρουν οι ιδιοκτήτες ότι έχει προβλεφθεί και έχει τεθεί είναι τα 250 μέτρα. Αυτό μένει να το δούμε και στην πράξη, το κατά πόσο το τελικό σχέδιο νόμου θα ισχύσει, και σίγουρα αυτό αποσκοπεί από την κυβέρνηση στο να περιορίσει την εκτός σχεδίου δόμηση, να μην υπάρχει μια άναρχη εκτός σχεδίου δόμηση, που μένει να δούμε αν αυτό το μέτρο θα έχει κάποιο όφελος για το περιβάλλον, όπως στην ουσία λέει και η κυβέρνηση. Όμως, όπως είπαμε, είναι 1 εκατομμύριο ιδιοκτήτες και περίπου 2 εκατομμύρια ακίνητα τα οποία δεν θα μπορούν να οικοδομήσουν. Ξέρετε, όλη αυτή η ιστορία πραγματικά με ταράζει τα μάλα. Όχι για κανένα άλλο λόγο, γιατί μέσα σε όλες τις υπόλοιπες, τις παρενέργειες, τις παράνοιες και τα λοιπά, ό,τι εφευρίσκει εν πάση περιπτώσει η πολιτεία, ό,τι δεν κατάφερε να το λύσει, ό,τι δεν κατάφερε να το βάλει σε μία τάξη, ό,τι δεν κατάφερε από την αρχή να το υπολογίσει στα σωστά του τα όρια, αυτή την ώρα αυτό που κάνει είναι να ταλαιπωρεί ανθρώπους που ουσιαστικά τους άφησε για προεκλογικούς, για πολιτικούς, για ψηφοθυρικούς ρόλους να πάνε, να χτίσουν, να αγοράσουν, να κάνουν, να δείξουν. Δεν έβαλε τους όρους από την αρχή και τώρα έρχεται και ζητάει πανοπρούκια. Δεν ξέρω, με ξεπερνάει και πραγματικά με ταράζει. Είναι, αν μη τι άλλο, άδικο, δεν είναι ηθικά σωστό, δεν θέλω να το προχωρήσω παρακάτω. Ακριβώς, πολύ σωστά το εντοπίζετε, και εδώ φαίνεται η αναλυσία του ελληνικού κράτους διαχρονικά στο να θέσει όρια και κανόνες, να εκπονήσει τα τοπικά και γενικά πολεοδομικά σχέδια στις πόλεις και στα χωριά, και όπως επίσης και στο Ηράκλειο, όπως παρατηρούμε και θα έχετε παρατηρήσει και εσείς, δεν γίνεται η επέκταση των σχεδίων πόλεως. Όταν η τελευταία επέκταση σχεδίου πόλεως έγινε πριν 20 χρόνια περίπου, καταλαβαίνετε ότι από αυτό το γεγονός και μόνο αποτυπώνεται η γραφειοκρατία που υπάρχει, ούτως ώστε να εκπονηθούν όλα τα πολεοδομικά σχέδια. Ακριβώς, για να ακριβώς. μπορούν να τεθούν οι κανόνες και οι όροι, ούτως ώστε να γνωρίζει και ο ιδιοκτήτης και ο πολίτης τι είναι Έτσι, οι όροι και οι κανόνες απλά για να πράγματα. Μπορεί κάποιος να οικοδομήσει. Με απλά πράγματα και όχι μέσα σε αυτό τον κικαιώνα της γραφειοκρατίας που μπερδεύει πολύ περισσότερο τα μπερδέματα. Πάρε βρε άνθρωποι του Θεού, λέω πάρα πολύ απλά, μια πολιτική απόφαση, έτσι όπως τα έκανες, τέλος πάντων, σαν τα μούτρα σου, αλλά να το πω, αφού τα έκανες που τα έκανες, προσπάθησε με μια πολιτική απόφαση να διορθώσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλα αυτά τα οποία δεν είχες ως πρόνοια σήμερα, αντί να μπεδεύεις και να μπερδεύεις τον κόσμο. Μήπως κάποιος από όλους αυτούς έχει καταλάβει εκεί πάνω, επειδή το έχουμε πει το θέμα πάρα πολλές φορές, κυρία Ράπογλου, και μαζί από το πλαίσιο της ίδιας εκπομπής, τι σημαίνει να μπει σε αυτή τη διαδικασία για να τακτοποιήσεις, να νομιμοποιήσεις,
να ξεκαθαρίσεις το δικό σου το χωράφι, το σπίτι, το οικόπεδο? Πόσα χρόνια και πόσα χρήματα χρειάζονται? Μήπως κάποιος από αυτούς έχει μπει μέσα σε αυτή τη διαδικασία να δει πραγματικά ποια είναι εκείνη η ανάγκη του άλλου να έχει ένα σπίτι, και αυτό το ένα σπίτι να προσπαθεί να το ξεκαθαρίσει χρόνια και στο τέλος να το χάνει κιόλας? Ακριβώς, πολύ σωστά το εντοπίζετε, και μιλάμε ότι διαχρονικά υπάρχει και γραφειοκρατία με τις δημόσιες υπηρεσίες, όπως είναι η πολεοδομία στη συγκεκριμένη περίπτωση, και πολλοί ιδιοκτήτες αναγκάζονται να περιμένουν για πολλούς μήνες μέχρι να λάβουν την προέγκριση της οικοδομικής άδειας ή να λάβουν πιστοποιητικά, τα οποία και εγώ το γνωρίζω ο ίδιος σαν δικηγόρος, επειδή το βλέπω καθημερινά από το υποθηκοφυλακείο, που μπορεί αυτά τα πιστοποιητικά να πρέπει να τα λάβουν οι ιδιοκτήτες μετά από 4-5 μήνες, και είναι πιστοποιητικά τα οποία ζητούνται από την πολεοδομία για να βγει η προέγκριση της οικοδομικής άδειας ή η οικοδομική άδεια, με αποτέλεσμα να πρέπει ο ιδιοκτήτης είτε να περιμένει να έρθει τότε η ημερομηνία, που μπορεί μέχρι τότε να χρειάζεται νέο πιστοποιητικό ή να χρειάζεται κάποιο άλλο πιστοποιητικό, και να σπέβδει στη λύση η πολεοδομία να ζητάει βεβαίωση από δικηγόρο, ο οποίος θα βεβαιώνει ότι δεν υπάρχουν βάρη στο ακίνητο στην περίπτωση που ζητείτε πιστοποιητικό βαρών, ή αν ζητείτε πιστοποιητικό ιδιοκτησίας, να πρέπει ο ίδιος ο δικηγόρος να βγάλει πιστοποιητικό ιδιοκτησίας, βεβαίωση ιδιοκτησίας, που να ορίζει ποιος είναι ο ιδιοκτήτης. Καλά, αναρωτιέμαι, τι στην ευχή κάνετε εσείς και ως Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων, όπως επίσης και ως Απομοιδά? Γιατί δεν λέτε, είναι το τελευταίο που ρωτώ, γιατί έχω ξεφύγει κατά πολύ και από το χρόνο μου, γιατί δεν καταθέτετε συγκεκριμένες προτάσεις προς αυτό το Υπουργείο, μπας και κάποιος ακούσει και καταλάβει ποιο είναι το μέγεθος του προβλήματος, γιατί έχουμε μπει μέσα σε δυσκίνητους, δυσκύλιους και όλα τα υπόλοιπα γραφιάδες. Έχουμε καταθέσει επανειλημμένα τις προτάσεις μας, οι οποίες υπάρχουν και στο site της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, στο pomida.gr, όπως και επίσης υπάρχουν και τα δελτία τύπου που έχουν εκδοθεί, από τα οποία μπορούν να δουν και οι ιδιοκτήτες τις προτάσεις μας και τις αναφορές, τις επιστολές που στέλνουμε στα αρμόδια Υπουργεία, στους οποίους αναφέρουμε αναλυτικά το τι θα επέλθει με αυτά τα νομοσχέδια. Όμως δυστυχώς κάθε φορά, επειδή είναι πολιτικές οι αποφάσεις και λαμβάνονται από τους πολιτικούς, είναι πολλές οι περιπτώσεις όπου δυστυχώς δεν λαμβάνουν υπόψη τις προτάσεις μας, με αποτέλεσμα να βγαίνουν σχέδια νόμων και αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται από τους ίδιους δίχως να λαμβάνουν υπόψη φορείς της πολιτείας, οι οποίοι επιδιώκουν το καλύτερο για τους ιδιοκτήτες και προσπαθούν να αποτρέψουν μια κατάσταση που θα δημιουργήσει μια ομοιρία, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, για 1 εκατομμύριο ιδιοκτήτες. Κύριε Αραπόγλου, σας ευχαριστώ πολύ για τις κουβέντες. Καλημέρα σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.